Πάμε, παιδιά, 2 του μηνός, 15 λεπτό πρόγραμμα. Ξεκινάω μια πυραμίδα από το 20 και κατεβαίνω 18, 16, 14. Σκοπός είναι να μπορέσω να το μηδενίσω σε 15 λεπτά. Αν δεν προλάβω, όπου έχω φτάσει. Πρώτη άσκηση, snatch από κάτω, alternate. Πάντα ξεκινάω από κάτω, στήθος ψηλά, βλέμμα μπροστά, το άλλο χέρι στο πλάι. Έχω να πάω με μία κίνηση ψηλά και αλλαγή στο κατέβασμα. Κρατάω το βάρος κοντά στο σώμα μου, εδώ. Εδώ. Έχω πάντα την επιλογή να μην ξεκινάω πολύ κάτω. Είμαι εδώ. Για να μην ζωρίζω τη μέση μου. Πρέπει να συμπληρώσω 20 επαναλήψεις. Στη συνέχεια κουμπάω το βαράκι πάνω μου. Μητούλες κοιτάνε προς τα έξω και κάνω 20 squat. Complete squat. Ό,τι ισχύει στα καθίσματα γενικότερα. Άνοιγμα όμων και περισσότερο, μητούλες κοιτάνε έξω και γόνατα, το βάρος στις πτέρνες και δεν σκύβω πολύ μπροστά. Επίσης, αν έχω ευαισθησία με τα γόνατα, δεν χρειάζεται να πάω πολύ κάτω. Ημικάθισμα. 20. Αφήνω. 20 down-ups. Τα down-ups είναι εδώ. 1, 2, ισιώνω. Αν με δυσκολεύει, έχω πάντα την επιλογή να το κάνω κάπου ψηλά. Και έχω πάντα την επιλογή να το κάνω και με βήμα. Για να μην τρώω μεγάλη πίεση στη μέση μου. 20 επαναλήψεις όλα. 18, 16, 14. Σκοπός είναι να το μηδενίσω. Τελειώνουμε στα 15 λεπτά. Ξεκουραζόμαστε λίγο. Και δείχνω τι έχουμε μετά. 10 devil press συνεχόμενα με το ένα χέρι. Που σημαίνει ακουμπάω το βαράκι μου κάτω. Σπρώχνω, ξαπλώνω. Μαζεύω. Το πάω ψηλά. 10 επαναλήψεις σερί. Έχω πάντα την επιλογή αυτό να το κάνω κάπου πιο ψηλά για να μου είναι πιο εύκολο. Πάω. Σπρώχνω. Κάμψη. Μαζεύω. Ψηλά. Θέλω 10 συνεχόμενα από τη μία πλευρά. Αφήνω βαράκι. Συγγνώμη, το κρατάω πάνω μου. Είσαι στον αέρα, βολεύει περισσότερο να το κρατάω και κάνω 20 τρέξιμο επιτόπιο, high knees. Έχω πάντα την επιλογή να μην χρησιμοποιήσω βάρος αυτό, εδώ. Ή και χαμηλά, εάν έχω ευαισθησία με μέση ή τένοντες κάτω. Ή και γόνατα. Στη συνέχεια αλλάζω χέρι, κάνω dead press με το άλλο 10 επαναλήψεις και τελειώνω με 20 climber κάτω. Ένα-ένα γόνατο μέσα. Μετά οι επαναλήψεις μειώνονται στα devil press. Τα δεκάρια γίνονται 8. 6, 4, 2. Αυτά που μένουν σταθερά είναι το τρέξιμο το επιτόπιο και τα climber κάτω. Έχετε 8 λεπτά να το τελειώσετε. Τελευταίο. Έρχομαι κάτω. Καρέκλα, καναπέ. Έρχομαι έξω. Θέλω να είναι όλη η λεκάνη στον αέρα. Μόνο το πάνω μέρος της πλάτης μας στηρίζεται καλά. Τοποθετώ το βαράκι μου χαμηλά στη λεκάνη έτσι που να μην πονάω. Από αυτή τη θέση θέλω 90 μέρες γωνία στα γόνατα. Ανοιχτά το βάρος στις στέρνες. Πάω κάτω και κάνω 2 μικρές πιέσεις στο ανέβασμα. 2 μικρές πιέσεις. Δεν χρειάζεται να πάω τέρμα κάτω. Να νιώθω μυρούς γλουτούς. Ενώ ήταν με δυσκολεύει με το βάρος, το βγάζω. Στη συνέχεια, δεύτερο λεπτό, μένω σε αυτή τη θέση. Είμαι το βάρος πάνω μου, σηκώνω φτέρνες στον αέρα και κάνω μόνο μικρή κίνηση, εδώ, πάνω. Εξαντλώ όλο το λεπτό κάνοντας αυτό. Στη συνέχεια, έρχομαι κάτω και κάνω push-ups με jacks. Ένα push-up, ένα jack. Προχωρημένοι ας ακουμπάνε και κάτω. Έχω πάντα την επιλογή απλές κάμψεις στα γόνατα. Και ας μην πάω πολύ βαθιά, μην δυσκολεύει. Τέλος, βαράκι. Έρχομαι κάτω. Φτιάχνω ένα χώρο. Που σημαίνει πόδια λίγο ψηλά, ώμοι λίγο ψηλά, ώστε η μέση να κουμπάει καλά κάτω. Από αυτή τη θέση ενιαία το σώμα, rocks. Μόλις εξαντληθώ προς το τέλος του λεπτού, κλείνω και κάνω μικρή κίνηση με το βαράκι προς τις μύτες.
για τους αρχάριους ή για όσους δυσκολεύονται, μπορεί να είναι από την αρχή μόνο η μικρή κίνηση στο τέλος. Έχω πάντα την επιλογή για χώρο απλό, ισορροπία. Η ισορροπία εδώ. Το έχουμε τρεις φορές αυτό, παιδιά. Πάμε.